τον κύριο Λογιάδη από το Μέρα 25 και δίνω το λόγο για 5 λεπτά στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βιλιάρδο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αν και το παρόν νομοσχέδιο φαίνεται ανώδυνο, αφορώντας μόνο την απλή μεταφορά έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας από την κρίση στην Αθήνα, όπου φυσικά είμαστε αντίθετοι, αφού θεωρούμε απαραίτητη την αποκέντρωση, θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σε ορισμένα μόνο μέρη του. Ξεκινώντας από το πρώτο, από τα θέματα φιλοσοφίας του νόμου, τα εξής. Πρώτον, σε γενικές γραμμές φαίνεται σαν μια συμφωνία για την εγκατάσταση μιας ευρωπαϊκής βάσης στην Ελλάδα, εκτός της εθνικής μας κυριαρχίας, χωρίς έλεγχο και με πλήρη ασυλία. Κάτι δηλαδή σαν τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Δεύτερον, η μεταφορά της έδρας στην Αθήνα φαίνεται να έχει ήδη συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου όμως ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης, δήλωσε πως θα την καταψηφίσει. Το καταθέτω στα πρακτικά. Επομένως, μάλλον δεν υπάρχει δυνατότητα να μην γίνει αποδεκτή από τη Βουλή, παρά το ότι και οι άλλοι βουλευτές Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Αυγενάκης, που θεώρησε τη μεταφορά ως ένδειξη αλαζονίας, είναι αντίθετοι. Το καταθέτω επίσης στα πρακτικά. Ευχαριστώ. Τρίτον, στο άρθρο 7.1 αναφέρεται ότι αν υπάρξει ευθύνη της ελληνικής δημοκρατίας από τις δραστηριότητες του ΕΝΙΖΑ, τότε θα μπορεί να διεκδικηθεί πρόστιμο. Εδώ ερωτάμε λοιπόν, υπάρχει εκτίμηση σχετικά με τον κίνδυνο που διατρέχει σε αυτή την περίπτωση το δημόσιο? Σημειώνουμε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχεται μετά από εκείνο για τα προσωπικά δεδομένα, το οποίο ψηφίστηκε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος και με αρκετή προχειρότητα. Σύμφωνα δε με δημοσιεύματα, αναμένεται η ραγδαία αύξηση διεθνώς του κόστους παραβίασης των προσωπικών δεδομένων τα επόμενα χρόνια, φτάνοντας στα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια συμπεριλαμβανομένων των προστιμών. Το καταθέτουμε στα πρακτικά. Ευχαριστώ πολύ. Τι θα συμβεί λοιπόν σε περιπτώσεις που τυχόν υπάρξουν διαρροές δεδομένων από τον ΕΝΙΖΑ σε συνεργασία με κατοίκους του εσωτερικού? Με βάση την ελληνική νομοθεσία, οι ποινές θα είναι μεν μικρές, αλλά ίσως επιβληθούν πολύ μεγαλύτερες από τη διεθνή κοινότητα. Θυμίζουμε εδώ πως στο παρελθόν η Γερμανική Υπηρεσία Πληροφοριών, η BND, είχε κατηγορηθεί για συλλογή πληροφοριών στην Ευρώπη για λογαριασμό της Αμερικανικής NSA. Επίσης, πως είχε αναφερθεί ότι η BND παρακολουθεί τους Έλληνες με υποκλοπές μέσω του διαδικτύου. Το καταθέτω επίσης τα πρακτικά. Στο νομοσχέδιο πάντως δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες προστασίας ευαίσθητων δεδομένων και πληροφοριών που άπτονται της εθνικής μας άμυνας και ασφάλειας. Κάτι που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Όσον αφορά τώρα τη δεύτερη βασική ενότητα, τα θέματα οικονομικής επιβάρυνσης ή ωφέλειας, θεωρούμε πως το ελληνικό δημόσιο θα πρέπει να καλύπτει το ενίκιο του ΕΝΙΖΑ στην Αθήνα με την διατήρηση. Βλέπουμε μάλλον ότι το ελληνικό δημόσιο θα πρέπει να καλύπτει το ενίκιο του ΕΝΙΖΑ στην Αθήνα με τη διατήρηση ενός παρατήματος στο Ηράκλειο. Εν προκειμένου, έχει δημοσιευτεί μια διαμαρτυρία του πρώην ιδιοκτήτη των γραφείων που χρησιμοποιούσε ο ΕΝΙΖΑ στο Μαρκόπουλο, όταν αποφασίστηκε η μεταφορά του στο Μαρούσι, στην οποία αναφέρεται πως το ενίκιο στο Μαρούσι κοστίζει πιο πολύ στο κράτος. Ισχύει αυτό? Καταθέτω διαμαρτυρία στα πρακτικά. Συμπεραίνεται επίσης από το δημοσίευμα πως ο ΕΝΙΣΑ θα νοικιάσει περί τα 1.300 τετραγωνικά μέτρα. Με μέσο κόστος 15 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο για γραφεία στην περιοχή του Αμαρουσίου, το ενίκιο μπορεί να ενέρχεται σε 234.000 ευρώ ετησίως, που θα καλύπτεται από το κράτος. Όμως, το άρθρο του Euractiv αναφέρει ότι το ποσό των ενοικίων των γραφείων του Ηρακλείου που πρόκειται να κλείσουν ανέρχεται σε 250.000 ευρώ και αποτελεί το 40% του συνόλου. Επίσης τα πρακτικά. Επομένως, υποθέτουμε πως το ενίκιο για τα γραφεία στην Αθήνα είναι περί στις 400.000 ευρώ. Γιατί αλήθεια είναι τόσο υψηλό? Με το ποσό αυτό μπορεί να κατασκευάζεται σχεδόν ένα σχολείο. Είναι λογικό να επιβαρύνεται η χρεοκοπημένη Ελλάδα?
Όσον αφορά τώρα την τρίτη βασική ενότητα, τις θετικές ή αρνητικές συνέπειες για την οικονομία, τα εξής. Η παραμονή του ΕΝΙΖΑ στην Κρήτη θα στήριζε την προοπτική ηλεκτρικής διασύνδεσής της με την υπηρετική Ελλάδα, σημειώντας πως ευρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για σύνδεση του νησιού με την Πελοπόννησο έως το 2020 και με την Αττική έως το 2022. Επίσης τα πρακτικά. Θεωρούμε δηλαδή πως η παραμονή του ΕΝΙΖΑ στο νησί θα υποστήριζε και σε κοινοτικό επίπεδο την εκτέλεση του μεγάλου αυτού στρατηγικού έργου για την Ελλάδα. Θα έχει επίσης στρατιωτική σημασία όσον αφορά την Κύπρο εν μέσω διεκδικήσεων της Τουρκίας στις ΑΟΣ. Κλείνοντας, ελπίζουμε να απαντηθούν οι ερωτήσεις μας από τον Υπουργό, καθώς επίσης να ψηφίσουν οι βουλευτές της Κρήτης κατά συνείδηση. Αν και η στάση των Μακεδόνων βουλευτών, όταν ζητήσαμε 20 υπογραφές επιπλέον στις δικές μας 10 για τη διερεύνηση της υπόθεσης Κοτζιά, δεν ήταν δυστυχώς η αναμενόμενη. Σας ευχαριστώ πολύ. Και κλείνουμε τον κύκλο των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Μπουκόρο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αισθάνομαι την ανάγκη να διατρανώσω για μία ακόμη φορά ότι πράγματι η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη η οποία σέβεται τη συνέχεια του κράτους μέσα από τις υπογραφές του και τις συμφωνίες του για μικρότερα ή για μεγαλύτερα ζητήματα. Ποτέ δεν είπαμε το αντίθετο. Ψέγεται η Νέα Δημοκρατία από τους πολιτικούς της αντιπάλους για το αυτονόητο σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Γνωρίζουμε ότι αυτή μας η θέση, αυτή μας η τακτική μπορεί να μας φέρνει σε αντίθεση ακόμα και